Το παρεξηγήσατε το παιδί. Παρερμηνεύτηκαν αυτά που είπε χτες και ως καλός υπάλληλος του Τουρκ Κανάλ, όχι του κόμματος, βγήκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και να διορθώσει την κατάσταση και το άσχημο πρόσωπο που βγήκε προς τα έξω και αμαύρωσε και το Τουρκ Κανάλ και το κόμμα. Για πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Άρικος. Για να μην, γιατί χθες έγινε κάτι. Ναι. Λέει, στον τόπο μας δυστυχώς λέει ένας κάτι, οι υπόλοιποι λίγο διαβάζουν, ίσως δεν διαβάζουν, α, αφού το είδαν, άιντε γίνει μια αναπαραγωγή. Δεν είπα ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης. Να θέλω να ξεκαθαρίσω σε ό,τι αφορά στο προσωπικό. Είπα ότι αν αυτήν την εποχή ο Πρωθυπουργός έχει αλλού στραμμένη την προσοχή του, αντιληπτών, το βλέπουμε, υπάρχουν διπλωματικά θέματα, ναι. διεθνή κτλ. Να αναλάβει, όχι να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης, να φύγει και να έρθει κάποιος άλλος, να ανατεθεί σε κάποιον η δουλειά, γιατί εδώ θέλει μια, σε επίπεδο διοίκησης, θέλει ένα συντονισμό. Έγραψε ένας μια μπαλαφάρα, άρχισε ένα παραγωγή της μπαλαφάρας. Καλά, και, να το, και, να, και έτσι να το έλεγες. Με συγχωρείς. Δεν θα ήταν και κακό. Υποτίθεται ότι έχω. Κάτσε ρε Ευαγγέλια. Αν θέλω να το πω, δεν θέλω να το πει Έστω για πλάκα. Δεν θέλω να με ερμηνεύει κανείς, αν είναι από κάτι θα το πω μόνος μου. Δεν χρειάζομαι βοηθό. Δεν είχε όρεξη για αστεία σήμερα ο Άρικος. Σοβαρός. Δεν ξέρω τώρα τι τηλέφωνα πέσανε. Εντάξει, οκ, okay, εγώ το δέχομαι αυτό. Αλλά για το μπάχαλο και το ξεχαμπαρδάλωμα που είπες εχθές, αυτό, τίποτα. Το διορθώνουμε και αυτό, πάνε όλα καλά. Είμαστε μια χαρά στην κυβέρνηση. Καήκαμε, πνιγήκαμε. Να δω. Μόλις φύγει το νερό πάνω, τι θα έχει απομείνει, έτσι. Για καλό και για κακό, κάντε μια ασφάλεια ζωή. Αν έχετε τη δυνατότητα, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί αύριο σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.